6.000 κόσμος στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάνων παρακολουθεί αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Ποιες από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού? Μια κεφαλιά από τον Τελκίσκι, μπάλα out. Νέα προσπάθεια από τα δεξιά με τον Μίγκα. Τα Τρίκαλα έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Παράλληλη σέντρα, έρχεται ο Μανουσάκης. Η μπάλα δεν είναι στα δίκια, θα περάσει out. 14 λεπτά παιχνιδιού και αν έρθει και πάλι στο προσκήνιο με τον Μίγκα. Συνεχώς πιέζουν, ψάχνουν για διαδρόμους. Παράλληλη σέντρα, ο Σαββίδης ένα ξερό σουτ. Η μπάλα στα δίκια της εστίας του Μπαντί. Έτσι λοιπόν τα Τρίκαλα προηγούνται με 1-0 τον Ηρακλή. Πανηγυρισμοί τόσο στον αγωνιστικό χώρο από τους παίκτες όσο και στην κερκίδα. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και ένα όμορφο γκολ από τον Σαββίδη, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα αλήθεια. Ο Μπαντής δεν κατάφερε να αντιδράσει και έτσι λοιπόν τα Τρίκαλα προηγούνται με 1-0 από το 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η καλή ομάδα έχει επιβάλει το ρυθμό της, ακόμη μια φάση μπροστά στην εστία του νοδοφύλακα του Ηρακλή, χωρίς επιτυχία όμως. Περάσαμε στην επανάληψη, ο Επστάιν σε καλή θέση θα επιχειρήσει το σουτ, την μπάλα τελικά θα φύγει out. Και πάλι τα Τρίκαλα στο προσκήνιο με τον Ένοκ να κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ένοκ που ψάχνει για στήριγμα θα δώσει μια πολύ ωραία παλιά στο Σαββίδη, είναι τέτα τέτ με τον Μπαντί. Το πλασέ, η μπάλα τελικά καταλήγει out. Μία από τις μεγάλες στιγμές του σημερινού αγώνα χάνεται από τον Σαββίδη, του παίχτη που έβαλε το γκολ για τα Τρίκαλα. Οι γηπεδούχοι διατηρούν τον έλεγχο του αγώνα. Επιθετικοί συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο. Ένα δυνατό σουτ, άστοχο τελείως. Επιμένουν τα Τρίκαλα, βρίσκονται στο προσκήνιο. Μια ψιλοκρεμαστή παλιά από τον Τελκίσκι, κεφαλιά. Τελικά η μπάλα θα περάσει out, μεγάλη στιγμή στην πάσα του Μανουσάκη. Τα Τρίκαλα είναι αυτά που βρίσκονται στο προσκήνιο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τον Μανουσάκη. Πολύ δεξιά εκεί που κινείται ο Μίγκας, ψάχνει για στήριγμα, έχει χώρο μπροστά του. Θα προτιμήσει να βγάλει την παλιά ο Μανουσάκης, ο οποίος έχει προωθηθεί πρώτο του Μπαντί, δεν θα προλάβει. Σποραντική αντεπίθεση για τον Ηρακλή, ένα σούτ από τον DA, μπάλα τελικά στην αγκαλιά του Τόλιου.